Γεια σας, παιδιά, κανένα τεράστιο δίκολο. Ορίστε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Καρύμου των Μηνύσκων που αλλού στο FC25. Κυριακή 28 Δεκέμβρη του 2025 σήμερα. In-game. Το τελευταίο match της σε χρονιάς 2025 και το τελευταίο match του πρώτου μισού της σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Η Ipswich, η οποία έχει μια πολύ περίεργη, ένα περίεργο run of form στα τελευταία επεισόδια. Καλύτερα να πάει στο σπίτι της τρίτης Arsenal και να πάρει ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα για να τελειώσει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται την πορεία της σε αυτό το πρώτο κομμάτι της Premier League και για να μας δώσει και εμάς την καλύτερη έτσι δυνατή εικόνα, την καλύτερη δυνατή ψυχολογία για να μπούμε στο μεταγραφικό παράθυρο και για να διεκδικήσουμε θέση μας στην Ευρώπη. Στο προηγούμενο επεισόδιο θέσαμε κάποιους στόχους. Είπαμε ότι με το τέλος του θα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι εν τέλει ρεαλιστικά μπορεί όντως να κάνει η ομάδα μας. Και νομίζω ότι το top για το οποίο μπορούμε να στοχεύσουμε αυτή τη στιγμή είναι η 7η θέση. Πιστεύω ότι η έκτη θέση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Πιστεύω ότι η 7η είναι το ταβάνι αυτής της ομάδας, αλλά για να πιαστεί αυτή η 7η θέση πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας. Πρέπει να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και το πρώτο μας θέση να παίρνει στην Arsenal και ξέρουμε αρκετά καλά ότι φέτος δεν με τις μεγάλες ομάδες δεν το βρίσκουμε. Αλλά πάμε να παίξουμε με την Arsenal, γιατί προερχόμαστε και από ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα με την Brighton και πρέπει να κάνουμε bounce back. Και ενώ οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα με την Arsenal είναι πολύ. Πολύ αέρα στα πανιά μας τέλος πάντων. Και μετά θα ρυχθούμε στη μεταγραφική δράση γιατί, παιδιά, δεν έχουμε πάρα πολλά χρήματα στην άκρη. Αλλά νομίζω ότι θέλω να κάνω κινήσεις. Και νομίζω ότι θέλω να εστιάσω κυρίως στον περαιτέρω ανταγωνισμό μπροστά. Ο Μακένα έχει δει τους επιθετικούς του σιγά σιγά να πέφτουν σε απόδοση. Και με το επόμενο καλοκαίρι, και με την Ipswich ήδη να αρχίζει να σκέφτεται μεταγραφικά για το επόμενο καλοκαίρι, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια επίθεση με πάρα πολύ ανταγωνισμό. Μια επίθεση η οποία θα έχει σκοπό να κερδίσει ο κάθε παίκτης ξεχωριστά τη θέση του μέχρι να στο καλοκαίρι όπου θα υπάρξουν αρκετές πωλήσεις εκεί μπροστά. Οπότε, θα εστιάσουμε μπροστά, μπορεί να βρεθούμε να έχουμε λίγο παραπάνω παίκτες από ό,τι χρειάζεται για κάθε θέση. Αλλά αυτός είναι ο σκοπός. Είναι ο σκοπός να φτιάξουμε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα και να φτιάξουμε ένα πολύ έντονο εσωτερικό ανταγωνισμό, ώστε κάθε παίκτη να έχει κίνητρο να παίξει καλύτερα. Κανείς λοιπόν δεν είναι ασφαλής, ούτε καν ο Χάτσον, ούτε καν ο Ιωαννίδης. Πάμε όμως πρώτα, πριν δούμε για μεταγραφές, γιατί λέω τώρα, αλλά πιθανό να μην κάνουμε και τίποτα αν δεν έχουμε τα λεφτά. Πάμε παίξουμε την Arsenal. Ξεκινάμε ήδη με ένα έντονο handicap το match με την Arsenal, γιατί όπως βλέπετε η ομάδα μας είναι πάρα πολύ κουρασμένη με αποτέλεσμα να πάμε σε πολύ έντονο rotation. Πάμε πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε τις φανέλες, γιατί okay, δεν είναι ίδιες, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα έχουμε θέμα. Πάμε με την πρώτη μας εμφάνιση να παίξουμε με την ομάδα του Declan Rice. Και ναι, αυτή είναι η 11 που θα στείλουμε μέσα. Ward-Prowse Phillips μαζί στο κέντρο. Η άμυνα μας τελείωσε διαφορετική με τον Luongo να ξεκινάει ως βασικό center back. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Οι μόνες θέσεις που δεν έχουν αλλάξει πέρα από αυτή του ματοφύλακα είναι αυτές των δύο επιθετικών. Ντέλαβ και ο Ιωαννίδης ξεκινάνε μαζί, αν και ο Ιωαννίδης είναι αρκετά κουρασμένος. Play match λοιπόν, πάμε στο Emirates. Ξεκινάμε πάρα πολύ δύσκολα, με πάρα πολύ rotation. Η ομάδα μας θα πρέπει να βρει τρόπο να ανταπεξέλθει. Ζεζούς, καλή παλιά για το Μερίνο. 1-0 η Arsenal. Πρώτη φάση. Πρώτο γκολ. Μίκελ Μερίνο. Πολύ καλή ασίστ του Σάκα. Και επιτέλους, βασικά όχι επιτέλους γιατί θεωρητικά, okay, δέχτηκε, όχι θεωρητικά, πρακτικά δέχτηκε και γκολ με την Brighton. Αλλά θα τριβηθεί η αιστεία του Μούριτς. Σμόντιξ και θα κινηθεί ο Ντέλαπ και τον βλέπει. Και πάμε να βγάλουμε φάση κατευθείαν. Μοσκέρα με τον Τίμπερ. Η αμυντική διάδα της Arsenal αρκετά διαφορετική από αυτή που ξέρουμε. Γιατί νομίζω ο Γκάμπριελ σίγουρα έχει φύγει, νομίζω έχει πάει στη Leverkusen. Δεν ξέρω και ο Σαλιμπάν, θα με καλά έχει αποχωρήσει. Έχουμε λοιπόν μια Arsenal που πρέπει να χτίσει από την αρχή αυτό το πολύ μεγάλο ντουέτο της στην άμυνα. Τώρα στην κόντρα Ipswich με τον Ντάιζεν Μαέντα, ο οποίος συγκλίνει. Και υπάρχει ο Ανίτης σε καλό σημείο, θα περάσουμε στην παλιά από τον Σιντσένκο. Κρατάει μπάλα. Θα πιεστεί, αλλά θα βγάλει την πάσα στο Μπεν Γουάιτ. Και τώρα επικίνδυνη με τον Γκάμπριελ Ζεσούς, έρχεται ο Λουόγκο πάνω του. Συνεχίζουμε το Μερίνο, θα πιάσει το σουτ αυτό. Ο Τουαντζέμπε είναι εκεί, Τζάλι, όμορφα, δραπετεύει για το Λουόγκο. Λουόγκο, ωραία, παλιά. Να δούμε αν μπα φύγει στην κόντρα τώρα. Ipswich με το Σμόντιξ να πετάει μπροστά για τον Ντέλαπ. Ντέλαπ στην πλάτη του Τίμπερ. Τη βάζει κάτω με το κεφάλι. Τίμπερ είναι γρήγορο, έχει προλάβει. Ντέλαπ δεν παρατάει τη φάση. Κρατάει μπαλα, βρίσκει τον Ιωαννίδη. Δεν ξέρω αν offside ο Φώτης δεν είναι. Και ήταν μια τεράστια ευκαιρία αυτή εν τέλει, μεγαλύτερη του match πέρα από το goal που έχει βάλει προφανώς η Arsenal. Τεράστια στιγμή για τον Ιωαννίδη, Μαέντα τώρα. Βρίσκει το Σμόντιξ. Σμόντιξ τον καλύπτει πανέμορφα. Ο Τίμπερ. Σμόντιξ κρατάει όμως την μπάλα. Θα σηκώσει εκεί που θέλει να φύγει. Ο Ντέλαπ δεν είναι εύκολο. Μοσκέρα βγάζει. Ward-Prowse κάτω για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης. Κάνει κινήσεις ο Ντέλαπ. Ιωαννίδης περιμένει. Σουτάρει από εκεί ο Φώτης. Ιωαννίδης ο Ρουίς θα τη στείλει σε κόρνερ. Καλό διάστημα για την Ipswich η οποία παίρνει μέτρα. Σιγά σιγά. Στο κόρνερ ο Ward-Prowse. Για το κεφάλι του Φώτη ο Ιωαννίδη. Πηδάει εκείνο Μοσκέρα. Μαέντα. Πίσω στον Ward-Prowse. Πίσω εκεί που είναι ο Λουόγκο. Λουόγκο στο Τουαντζέμπε. Αλλάζει το παιχνίδι της Ipswich με τον Σμόντιξ. Σμόντιξ τον Ιωαννίδη τον είδε. Ιωαννίδης οπλίζει. Σουτάρει από εκεί είναι καλό. Ο Ρουίς επεμβαίνει ξανά. Να την Ipswich που βάζει την πίεση στην πλευρά της Arsenal. Η οποία θα πάει στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Αλλά θα πάει στα αποδυτήρια αγχωμένη. Θα πάει στα αποδυτήρια στην πίεση. Η Ipswich έχει βρει το βηματισμό της. Για να δούμε αν μπορεί να το κρατήσει αυτό που βλέπουμε τώρα για το δεύτερο μέρος. Μέντα θα φύγει, έχει πατήσει και περιοχή. Ψάχνει το Μαέντα, κρατάει μπάλα στήριγμα του Ιωαννίδη. Ιωαννίδης εκεί που περιμένει ο Σμόντιξ. Τον είδε Σμόντιξ, ένα σουτ είναι καλό! Η μπάλα περνάει αρκετά μακριά βέβαια από τη συμβολή των δοκών του Ρουίς. Καλή στιγμή βέβαια γιατί είχε χώρο. Σμόντιξ είναι μια
κανονική ευκαιρία αυτή για την Ipswich. Συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε το πρώτο μέρος. Παραμένει όμως 1-0 για την Arsenal. Μαέντα φεύγει μπροστά τώρα. Μαέντα με επιλογές από εκεί. Τον έχει προλάβει Ζιντσένκο. Πάτσο Ιάπωνα. Παίζει μέσα για το Σμόντιξ. Μοσκέρα δίνει τις μάχες του. Διώχνει Ward Prowse στον αέρα πολύ δυνατά για να καταλήξει μπάλα στα πόδια του Calvin Phillips. Με Τίμπερ, με Μοσκέρα. Τον πέρασε Ιωαννίδης. Έχει κάνει μια τρομερή προσπάθεια. Μοσκέρα προλαβαίνει. Ανασυγκροτεί τη σκέψη του. Σηκώνεται και κλέβει την μπάλα το Φώτιο Ιωαννίδη. Τρομερή ατομική ενέργεια από τον Έλληνα. Αλλά να που η νέα άμυνα τη Arsenal προβαίνει καλή. Το λιγότερο. Βγάζει αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια και τώρα η Ipswich πρέπει να ξαναστήσει την ευκαιρία της. Ιωαννίδης θα σηκώσει όμορφα για τον Ντέλαπ. Μοσκέρα κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεν αφήνει τον Ντέλαπ να φύγει μπροστά. Και υπάρχει σέντρα. Θα τη δει για τον Ντέλαπ. Ντέλαπ από εκεί δεν μπορεί να πιάσει κεφαλιά. Ιωαννίδης πατάει. Δεν κλέβει ο Ζιντσένκο. Μαέντα στον άξονα για τον Σμόντιξ. Σμόντιξ μπαίνει με τον Μοσκέρα πάνω του. Σμόντιξ θα βρει τον Ιωαννίδη. Φώτης Ιωαννίδης σε πολλά σώματα ψάχνει το σουτ. Θα το βρει. Όχι, ο Ράις κόβει την προσπάθεια. Μια τις τελευταίες στιγμές του match. Ward Prowse. Στον Σμόντιξ. Σμόντιξ πιέζεται, θα χάσει από το Ράις και αυτό είναι το match. Είναι πολύ κρίμα, αλλά η Arsenal κερδίζει. Η Ipswich δεν θα καταφέρει να μαζέψει τίποτα από αυτό το παιχνίδι. Θα μένει κολλημένη στη 10η θέση. Η τιμένη 1-0, το πάλεψε όμως. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν και καλύτερη. Είχε φάσεις, δημιούργησε προσπάθειες. Ο Μοσκέρα όποτε χρειάστηκε ήταν εκεί. Ο Ρουίς το ίδιο. Και έτσι η Arsenal μετά τον goal της κράτησε το 0 επιτυχώς. Παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη. Είναι πολύ κρίμα. Αυτή η εμφάνιση της Ipswich άξιζε τουλάχιστον ένα χ. Αλλά τι να κάνουμε το ποδόσφαιρο αρκετές φορές είναι άδικο. Πάμε στο Γενάρη. Το δεύτερο μάτς της ημέρας είναι απέναντι στην ομάδα που πιστεύω ότι ήρθαμε πιο κοντά να κερδίσουμε από κάθε άλλη σε ό,τι αφορά τις Big Six τουλάχιστον. Και είναι απέναντι στην Tottenham. Αυτή τη φορά δεν θα μείνουμε στο Βόρειο Λονδίνο. Θα έρθει το Βόρειο Λονδίνο σε εμάς. Η Tottenham κάνει ταξίδι προς το Suffolk, πάει ανατολικά, πάει στο Portman Road για να βρει στην Ipswich. Λίγο πιο φρέσκια η ομάδα μας. Έχουμε τη βασική μας ομάδα κατά βάση. Η βασική διαφορά είναι ότι ο Σάντος θα ξεκινήσει στη θέση του Calvin Phillips, αλλά κατά τα άλλα είμαστε full fit με τον Ντέλαπ να είναι λίγο κουρασμένος. Για να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να πάρουμε την εκδείξή μας. Γιατί, άμα θυμάστε, προηγούμενο παιχνίδι με την Tottenham ξεκίνησε πάρα πολύ να τα λέμε από το Stekoglou. Τύπου στα πρώτα 20 λεπτά λέω: OK, 5-0 είναι unplayable. Και μετά κάτι βρήκαμε. Κάτι βρήκαμε και το κάναμε 2-2. Πήγαμε να κερδίσουμε. Για να δούμε αν μπορεί αυτή η φόρμα να γίνει και σήμερα, να έρθει και σήμερα στο Portman Road, γιατί δεν μας παίρνουν τρεις ήττες back-to-back. Οι κάμερες εστιάζουν στον Dominic Solanke που είναι σε τρομερή φόρμα. Χάτρικ στο τελευταίο του παιχνίδι. Ας ελπίσουμε ότι Γκριβς και Γουλφεν δεν θα τον αφήσουν να χαρεί έτσι και σήμερα. Ιωαννίδης στον Χάτσισον. Χάτσισον στο χώρο. Χάτσισον κρατάει την μπάλα. Σηκώνει για τον Ντέλαπ. Ντέλαπ θέλει να τη βάλει κάτω. Τα καταφέρνει ο Λίαμ Ντέλαπ. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά ο Ντέλαπ. Και θα ακουμπήσει το πλάγιο δείχτη. Όχι όμως από τη σωστή πλευρά. Στο εξωτερικό κομμάτι των δικτύων βρίσκει το σου του Άγγλου. Η πρώτη ευκαιρία όμως είναι για την Ipswich από το νούμερο 9. Ωραία, πάσα κατά τον Οντομπέρ στον χώρο. Και ο Γκριβς αναγκάζεται να αφήσει τον μπέκ του για να κυνηγήσει τον Οντομπέρ. Τώρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί ο Γκριβς για να καλύψει ο Οντομπέρ πίσω. Όμορφα στο Κουλουσεύσκι. Είναι goal line offside ευτυχώς. Πρόλαβε και άφησε το Σουηδό offside για μένα τη Ipswich. Χιουμ θα βρει τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης μπορεί να φύγει μπροστά, τον περιμένει ο Χάτσον. Ιωαννίδης θα κάνει μια καλή παλιά. Χάτσον με Dragusin, θα πάρει τις κόντρες ο Χάτσον. Αντέχει την πίεση του Ντέιβις και την πίεση του Dragusin. Πολύ καλή ενέργεια. Μάρι Χάτσον, το σουτ είναι εξαιρετικό. Και το γκολ είναι ακόμα καλύτερο. Ipswich, λίγο πριν τη μισή ώρα αγώνα, σκοράρει. Έχει ξεκινήσει πιο δυνατά. Και ο Μάρι Χάτσον είναι ξανά εδώ επιτέλους. Έχει λείψει πολλά επεισόδια τώρα ο Χάτσον, αλλά τώρα βάζει ένα γκολ. Ποίημα. Τον βρίσκει ο Ιωαννίδης, κρατάει την μπάλα παρά την ασφιχτική πίεση του Dragusin. Παίρνει τις κόντρες, βάζει το κορμί του μπροστά από τον Ντέιβις, δεν τον αφήνει να του κλέψει. Γυρνάει, κοιτάει στα μάτια το Βικάριο και με παίρνει ο Θράσος εκτελεί. Ένα δυνατό κουντεπιέ που βρίσκει κατευθείαν την οροφή των δικτύων. Ένα απίστευτο τελείωμα για ένα απίστευτο παίχτη. Και η Ipswich ανοίγει το σκορ φαντασμαγορικά εδώ στο Portman Road. Ward Prowse. Και βλέπει μια κίνηση του Ντέλαπ και όμως τον βρίσκει εκεί και ο Ντέλαπ κάνει και το κοντρόλ παρά την πίεση. Ντέλαπ περιμένει ο Χάτσον, τον είδε. Χάτσον του φύγει λίγο πιο μακριά η μπάλα. Κρατάει όμως και σεντράρει για τον Ιωαννίδη. Ο Φαντεβέν είναι εκεί. Λιβ Ντέιβις θα παίξει πίσω για τον Ward Prowse που πάτησε και έχει χώρο. Και ο Ward Prowse θα πατήσει και περιοχή από εκεί. Συνεχίζει ο Ward Prowse. Έχει το στήριγμα του Χάτσον. Τον είδε. Η μπάλα δεν βγαίνει εκτός. Χάτσινσον άνοιξε πιο πολύ. Ο Ντομπέρτ κλέβει. Και με τον Άρτσι Γκρέι θα φύγουν μπροστά. Θα δούμε αν θα υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία. Ο Γκρίβς πιέζει, αλλά δεν. Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο από ό,τι φαίνεται. Ο διαιτητής αφήνει βέβαια την μπάλα. Αφήνει την Τότενα με το Σολάνκι. Καθαρίζει ο Ντέιβις. Και ναι, τώρα ακούγεται το στήριγμα της λήξης του πρώτου μέρους. 1-0 για την Ipswich με το πανέμορφο γκολ του Μάρι Χάτσισον. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, κοιτώντας μια πολύ μεγάλη νίκη στα μάτια. Βρίσκει το Χάτσισον. Χάτσισον κινεί τον Ντέλαπ. Χάτσισον θέλει να δώσει την κεφαλιά στον Ντέλαπ. Θα του δώσει ένα corner που πάει να εκτελέσει ο James Ward Prowse. Με δύναμη, εκτέλεσε και το κεφάλι του Φώτιου Ιωαννίδη. Πετάει ο Ιωαννίδης! Βρήκε την κεφαλιά, όχι όσο γεμάτη θα ήθελε. Πολύ καλή κίνηση. Με έναν πολύ επικίνδυνο Πέδρη, ο οποίος θα σουτάρει κιόλας. Τι έβαλε, Θεέ μου. Τι έβαλε, Θεέ μου, ο Πέδρη είναι. Δεν ξέρω γιατί ξεκινάει πολλές φορές τον πάγκο. Γιατί τότε να με έχει φέρει τον Πέδρη στη ρημαδομάδα της και δεν τον έχει καραβασικό. Και γιατί γενικά ο Πέδρη είναι τόσο δύσκολος αντίπαλος. Εντάξει, εδώ έκανα και λίγο χαζομάρα με τον Γκριβς. Αν το χειριζόμουν εγώ, δεν είμαι και σίγουρος. Γιατί γενικά η AI στην άμυνα είναι λίγο φέτος.
περίεργη, θα πει κανείς. Όσο παίζει το Ultimate Team, το ξέρετε πολύ καλά. Πάντως, ναι, η προσπάθεια του Πέτρη είναι εξαιρετική και λίγο κόντρα στη ροή του μάτσα. Έχουμε το 1-1. Νέλσον πίσω στον Χιούμ. Χιούμ από εκεί ο Πλίζη εκτελεί. Ο Χιούμ στο δοκάρι. Στην επαναφορά Ιωαννίδης δεν μπορεί. Τρομερή προσπάθεια του Τράι Χιούμ. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Ο Άρτσι Γκρέι θα βγει για την ομάδα του Ποστέκογλου. Και στη θέση του περνάει ο Μάνο Σόλομον. Ενώ για εμάς περνάει εκτός ο Λίαμ Ντέλαπ. Βάζουμε τον Τζορτζ Χέσελ με λίγο πιο πολύ φρεσκάδα στην επίθεση. Ο Ντέλαπ δεν έχει μπει στη φάση όσο θα μπορούσε. Κανένα το Μάνο Χέρστ. Κυρίως βάσει ενέργειας μπορεί να προσφέρει κάτι καλύτερο. Κουλουσεύσκι. Καλή προσπάθεια για τον Πέδρη. Το Σόλομον, συγγνώμη. 2-1 η Τότεναμ το γύρισε. Με την πρώτη επαφή του Σόλομον. Τρομερό σουτ. Η κάμερα πηγαίνει στον Ντομπέρτ που είχε αποχωρήσει. Νάτος εδώ τι έβαλε. Η Τότεναμ έχει καταφέρει κάπως αυτό το match και είναι, λίγο, είναι από εκείνη την παιχνίδια που ποιος προηγείται, α, Ipswich. Όχι, ο σκορ είναι 2-1, περνάει η Τότεναμ. Πώς στο διαλυνικά αυτό το παιχνίδι η Τότεναμ 2-1. Τι ανατροπή έχουμε φάει ρε φίλε, τι είναι αυτό. Ο Πράους πίεσε ψηλά, το ψυχολογικό είναι το πιο δύσκολο αυτή τη στιγμή που έχει να διαχειριστεί η Ipswich. Γιατί είναι ένα match όπως και αυτό με την Arsenal που δεν υπάρχει αγωνιστικός λόγος για αυτό το αποτέλεσμα. Είναι απλά το ποδόσφαιρο, όντως ποδόσφαιρο, πόσο απρόβλεπτο μπορεί να γίνει. Το Λάνκι στον χώρο, οι τρίπλες. Έρχεται ο Γουλφεντεν. Ο Σολάνκι κράτησε, βρήκε τον Κουλουσεύσκι. Κουλουσεύσκι κάνει ό,τι μπορεί. Γκρίβς, Χιούμ διώχνει. Είναι το 1-2. Η Τότεναμ με κάποιο τρόπο κέρδισε. Με κάποιο τρόπο κέρδισε. Η Ipswich δεν το πιστεύει. Και δεν είμαστε ακόμα σε θέση να απογοητευόμαστε όταν χάνουμε από την Τότεναμ και την Arsenal. Αλλά είμαι αρκετά χαρούμενος που οι εμφανίσεις μας δίνουν το δικαίωμα να λέμε. Κρίμα, κρίμα θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει κάτι καλύτερο. Το ζητούμενο είναι να κάνουμε αυτό το κάτι παραπάνω. Είναι να, αυτό το κρίμα να μην υπάρχει στον αέρα. Είναι να το κάνουμε. Είναι όταν έχουμε τις εμφανίσεις που μπορούν να μας δώσουν ένα χ, μια νίκη απέναντι σε μεγάλες ομάδες, να ξέρουμε με μαθηματική ακρίβεια ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό, 80-70% των περιστάσεων, θα καταφέρουμε να το κάνουμε. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά προερχόμαστε από δύο πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι σε δύο πολύ ισχυρότερες ομάδες και ας ελπίσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Ας δούμε τα θετικά σε αυτή την ιστορία. Και τότε στη μεταγραφική μας λίστα θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα από κάθε λογή σύλλογο, κάθε λογή παίχτες. Είναι γενικότερα μια πολύ ποτπούρη λίστα γιατί γενικότερα η ομάδα μας κοιτάει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Χωρίς πολύ σταθερή τακτική έτσι, προσέγγιση. Έχουμε πιο πολύ τακτική φιλοσοφία. Παίζουμε ένα direct ποδόσφαιρο, κατά βάση επιθετικό, με πίεση κτλ. Έχουμε ένα στυλ, αλλά οι τακτικές μας είναι ρευστές. Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα δικαίωμα να κοιτάμε πολλών τύπων παίχτες. Και αυτό αποτυπώνεται σε αυτή τη λίστα που βλέπετε μπροστά σας. Έχουμε από φτασμένους ποδοσφαιριστές, από ποδοσφαιριστές που πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να σώσουμε συσσαγωγικά μέχρι και τεράστια, ultra super, super duper, στο διάλογο, δεν ξέρω τι θέλετε, βάλετε μπροστά. Η ιδέα σήμερα είναι λίγο περίεργη σήμερα, θα τα ανεχτείτε. Ταλέντα. Σβίρ Χάλσερτ Νίπαν, για παράδειγμα. Ένα super ταλέντο, το ξέρω από το προηγούμενο, από το προπέθυνο. Νομίζω manager. Τον είχα σε ένα save που έκανα με την Chelsea. Είχε γίνει superstar στην Ίντερ, τον αγόρασε για 70 εκατομμύρια. Super παίχτης και στην πραγματικότητα μετά από το save τον παρακολούθησα λίγο για να δω τι φάση και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ποδοσφαιριστής. Από εκεί πέρα είναι λίγο περίεργο για μια ομάδα σαν την Ipswich να κυνηγήσει παίχτη από τον Νίπαν. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να φέρω ένα super ταλέντο. Και υπάρχουν super ταλέντα στο database που θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικό να κινηθεί για αυτούς οι Ipswich. Ένας από αυτούς θα ήταν και ο Τζο Μπέλιχαμ, που τον ξέρετε, τον έχω πολύ καιρό στο ραντάρ. Βέβαια, έχει πάει να βρει τον αδερφό του στην Ισπανία, έχει πάρει μεταγραφή για την Villarreal, αλλά δύσκολο προς το παρόν. Οπότε, ακόμα ένας παίκτης είναι ο Λένον Μίλλερ. Για να μην το απολογώ, έχω δύο φαβορί, έχω δύο παίκτες που θα ήθελα ιδανικά να φέρω. Ο ένας είναι ο Λένον Μίλλερ, είναι ένα super ταλέντο από τη Σκωτία. Έχει γίνει μεταγραφή στο game, τον έχει αγοράσει από πρόπερση κιόλας, από την προηγούμενη σεζόν. Η Fulham, 71 overall στα 19 του, είναι πολύ καλός CM, με πολύ καλά επιθετικά χαρακτηριστικά και potential λόγω έτσι, του ύψους του και της σωματοδομής του να γίνει trained για να γίνει ακόμα και ένας καλός CDM. Είναι ένας παίκτης που θα μπορούσε να κολλήσει στο κέντρο μας και πιστεύω ότι μελλοντικά τον βλέπω και στις δύο θέσεις, βέβαια κυρίως εκεί που αγωνίζεται τώρα ο James Ward-Prowse. Και θα ήθελα να φέρω ένα παίκτη, παιδί μου, που τώρα θα είναι έτοιμος για εξέλιξη, γιατί πέρα από τον Santos δεν έχουμε ενδιαφέρουσες αλλαγές στο κέντρο. Λουόγκο και Μόρζι είναι προς τιμή Σένεκεν στην ομάδα. Δεν θέλω λοιπόν να κινηθώ για τον Λένον Μίλλερ, που είναι και ρεαλιστικό να τον αποκτήσουμε. Η Φούλαμ δεν τα πάει πάρα πολύ καλά, δεν τον χρησιμοποιεί. Και ο Μίλλερ δεν πιστεύω ότι, οκ, okay, πήρε τη μεταγραφή του στην Premier League, δεν έχει βρει αυτό που έψαχνε, δεν αποκλείεται για ένα καλό ποσό η Φούλαμ να το συζητήσει. Και η άλλη μεταγραφή που θα ήθελα πάρα πολύ είναι ο Γουίτακερ. Να πω την αλήθεια, ήμουν ανάμεσα στο Γουίτακερ και στον Κολεόσο. Ο Κολεόσο βέβαια θα είναι αρκετά πιο ακριβό και ήδη η Μπέρνλι τα έχει βρει με την Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα συνεχίζει να παίρνει ό,τι Winger θέλουμε. Ο Κολεόσο τη Μπέρνλι κάνει μια πολύ καλή σεζόν στην Premier League και ο Ιταλός μάλλον κατευθύνεται στην Άστον Βίλα. Οπότε μας μένει ο Γουίτακερ. Ο Γουίτακερ είναι ένας από τους πολύ μεγάλους παίκτες της Plymouth. Στα 25 του δεν δικαιολογείται να παίζει ακόμα εκεί με 77 rating. Είναι αριστεροπόδαρος, κάτι το οποίο χρειάζομαι πάρα πολύ. Έχει γενικά όλα τα stats και όλα τα στοιχεία που θέλω για να είναι η τέλεια αλλαγή
του Omar Hutchinson. Και άμα είχα Γουίτα και Hutchinson, θα ήμουν καλυμμένος για πάρα πολύ καιρό. Θα μ' άρεσε να φέρω και ένα παίκτη που δεν θα τον δείτε να χρησιμοποιείτε συχνά και είναι από πιο χαμηλό πρωτάθλημα κτλ. Ο Γουίτακερ είναι ένα στόχο. Τον είχα βάλει στη λίστα μου γιατί έλεγε το συμβόλαιό του δυστυχώς μια εβδομάδα περίπου πριν ξεκινήσει το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Η Plymouth τον ανανέωσε. Οπότε πλέον θα χρειαστεί να δώσουμε πολύ περισσότερα χρήματα που δεν έχουμε. Τελείως διερευνητικά, θα ήθελα να δω μπορούμε να φτιάξουμε κάποιο πακέτο που ίσως τον φέρει. Ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια, 15% sell on close συν τον Louis Potter για παράδειγμα που δυστυχώς δεν τα έχει πάει πολύ καλά λόγω του τραυματισμού του κυρίως. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο να δεχτούν κάτι τέτοιο. Όχι, δεν θέλουν απλά λεφτά. Δεν νομίζω ότι ο Whittaker θα έρθει τώρα. Οπότε όλα τα πλάνα που σας έχω πρίξει και σας έχω επιπλήσει στο κεφάλι ότι θέλω να κάνω για σούπερ ανταγωνισμό στην επίθεση και για νέους επιθετικούς κτλ. Out the window. Ο Whittaker μπορεί να μην είναι σε θέση να έρθει, ωστόσο ο Lennon Miller μπορεί να έρθει και με καθαρό cash, με καθαρή cash μεταγραφή. Απλά πάμε και ζούμε, ξέρω, 4 εκατομμύρια. Τόσο περίπου έχουμε. Και ο Lennon Miller να σφίξει το θέλω πάρα πολύ. Τον βλέπω πάρα πολύ για το μέλλον αυτό του career mode. Και αν δεν καταφέρω να εκπληρώσω το όνειρό μου για ανταγωνισμό στην επίθεση και για δημιουργία νέων συνθηκών που θα αναγκάσουν παίκτες να παίζουν καλύτερα και όλες αυτές τις τέτοιες που σας είπα πριν, τουλάχιστον μπορώ να φέρω ένα καλό εργαλείο, έναν παίκτη που θα είναι χρήσιμο και τώρα, αλλά που ίσως είναι και μελλοντικός superstar αυτό του career mode. Για να δούμε αν μπορούμε με 4 εκατομμύρια να φέρουμε έναν παίκτη που θα αποτελέσει ορόσημο για το μέλλον της Ipswich. Lennon Miller λοιπόν, Σκοτσέζος, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό και αγωνίζεται τη Fulham. Έχει κάνει το βήμα για την Premier League. Η Fulham δεν φαντάζομαι να θέλει να τον δώσει βέβαια χωρίς κάποιο σημαντικό sell on close. Οπότε θα κινηθώ ρεαλιστικά. Θα του δώσω ένα χαμηλό ποσό, το οποίο είναι πάλι μεγαλύτερο από αυτά που πληρώσαν να τον πάρουν. Έτσι. Οπότε θεωρητικά έχουν κέρδος και θα παίξουμε με ένα πολύ μεγάλο sell on close. Ας ήταν θα τον δίναν και λιγότερα, γιατί εκεί αυτό πιστεύω ότι είναι το κίνηση που έχει νόημα τέλος πάντων. Οπότε για να πάμε. 20% και 4 εκατομμύρια και η Fulham θα δεχτεί. Μπορεί να κάνει overpay σε εισαγωγικά, αλλά μόνο με 4 εκατομμύρια πρέπει να παίχτε που ξέρω τι θέλω. Ο Lennon Miller θέλει να είναι sporadic, οπότε ήδη διαπραγματεύσει με το μεγαλύτερο ταλέντο της Σκωτίας ξεκινάνε σε πολύ καλά επίπεδα. Θα του δώσουμε 5 ετές συμβόλαιο όσο μεγαλύτερο μπορούμε για να τον κρατήσουμε. Disregard, release clause και ήδη είναι διαθετημένος να μειώσει τον μισθό του. Βέβαια, έχουμε και ένα θεματάκι γιατί τα χρήματα που μπορούμε να του δώσουμε είναι ελάχιστα. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, σκεφτείτε αυτή τη στιγμή με τα χρήματα που έχουμε διαθέσιμα, είναι να του δώσουμε 20.000 και 0 signing bonus και να ελπίζουμε ότι θα προσβληθεί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλύτερο και θέλει 22.190. Πολύ πιθανό αυτή να είναι η τελευταία μας προσφορά, 19 και 19, και δεν μπορούμε να παίξουμε με τίποτα παραπάνω. Η πιο δύσκολη διαπραγματεύση που έχουμε κάνει ποτέ. Μ' αρέσει αυτό, θέλουμε να παίξει αρκετά. Και θέλει να το σκεφτεί. Θέλει να το σκεφτεί. Κάτι είναι γι' αυτό. Μετά την απογοήτευση του Whittaker και τον πολύ σκληρό γύρο διαπραγματεύσεων με τον Miller, ο οποίος αυτή τη στιγμή μας έχει αφήσει στο διαβάστηκε, ετοιμαζόμαστε να παίξουμε στο κύπελο. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν την Nottingham Forest. Πρώτη νίκη για σήμερα θα δείξει ένα ελαφρύ σχετικά rotation. Έχουμε αλλάξει λίγο την άμυνα με Giles και Brian. Ο Hearth παρέα στον Ιαννίδη και ο Maedas του Hutchinson. Κατά άλλο, η ομάδα είναι αυτή που βλέπετε. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε απέναντι στην Nottingham Forest, στο City Ground. Για το πρώτο μας match στο FA Cup για φέτος. Ένα κύπελο, ένα τρόπαιο στο οποίο θέλουμε να πάμε καλύτερα από πέρυσι. Όχι quick sim και τέτοια, θέλουμε να κάνουμε πορεία. Για να δούμε αν η πορεία ξεκινάει σήμερα ή αν η Nottingham Forest μας διαλύει τα όνειρα με το καλημέρα. Στον Ward Prowse με χώρο δυνατά ο Gates. Εντυπωσιακά ο αρχηγός για να ανακόψει. Και εδώ έχει χάσει ο Giles τον Da Silva Moreira και η αλλαγή παιχνιδιού είναι ωραία για τον Galeno 1-0. Η Ipswich χάνει τελείως την Nottingham Forest. Κεφαλιά του Galeno είναι εξαιρετική. Δεν γινόταν από εκεί να το χάσει. Ό,τι μπορούσε έκανε και ο Μούρσε, δεν μπορώ να το κατηγορήσω. Πανέμορφη η ενέργεια του άνθρωπου που βγάζει την assist. Τρομερή παλιά. Και από εκεί πέρα ο Γκαλένο δύσκολα το χάνε. Η Nottingham Forest θα ανοίξει το σκορ. Νέλσον, καλή προσπάθεια. Τσιμπάει για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης με χώρο εκτελεί. Να το! Ipswich κατευθείαν. Πολύ σημαντικό για την πορεία αυτού του παιχνιδιού. Ο Φώτης Ιωαννίδης σκοράρει και στο FA Cup. Ουφ. Ισοφαρίζουμε αμέσως. Το πανηγυρίζουμε, το είχαμε ανάγκη αυτό το έτσι. Σαν ξεμπούκωμα τον έω αυτό το γκολ. Πάει ωραίο, ο Ρις Νέλσον έχει μία ακόμα στο όνομά του. Ιωαννίτης εκτελεί, σκοράρει 1-1. Για τον Χέρστ, Χέρστ με πλάτη. Χέρστ κράτησε, γέμισε για το φώτιο Ιωαννίδη. Δεν έχει τελειώσει λοιπόν η προσπάθεια τη Ipswich. Ιωαννίδης πάτησε, έβαλε την μπάλα κάτω. Τρίπλαρ, έχει χώρο, θα δοκιμάσει το πλασί από εκεί. Είναι καλή προσπάθεια ο Τέρνερ. Επεμβαίνει. Μαέντα ανεβαίνει και θα γεμίσει εκεί που είναι ο Χέρστ. Χέρστ με το κεφάλι για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδη σε καλό σημείο, τη βάζει την μπάλα κάτω, σουτάρει. Ήταν offside έτσι κι αλλιώς, παρότι μπερδεύτηκε στο σουτ του. Giles θα κλέψει ψηλά. Πολύ καλή προσπάθεια του Giles και έχει επιλογές τώρα και θα γεμίσει εκεί που περιμένει Χέρστ με το στήθος τον Ιωαννίδη. Πώς το χάσε αυτό ο Φώτης Ιωαννίδης και γιατί δεν το σούτρα με το Χέρστ βασικά. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Για να το ξαναδούμε. Όχι, δεν μας το δίνει το replay. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία πάντως με διαφορά. Και τώρα μια καλή αντεπίθεση με τον Gibbs White να είναι ολομόναχος και τρέχει ο Giles. Ευτυχώς που ο Giles είναι ένας πολύ γρήγορος παίκτης. Πολύ καλό το κόψιμο του Giles. Γρήγορα στον Ward Prowse, αυτό στον Maeda. Ζητάει την μπάλα ο Ιωαννίδης. Του δίνει την μπάλα ο Maeda. Ιωαννίδης με επιλογές. Έχει τον Hume ή τον Giles βασικά που έχει βρεθεί στην αντίποδο σε έναν από τη γωνία. Maeda στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης με τον Donnelly. Πολύ καλό σήμερα ο Donnelly. Ιωαννίδης όμως θα πάρει τώρα την μπάλα. Όχι. Κόντρες είναι γιατί είναι Nottingham Forest. Μια ακόμα αλλαγή. Βγαίνει ο Phillips.
Μπαίνει ο Άντρε Σάντο, πριν λίγο μπήκε και ο Χάτσον Οντόι για την Nottingham Forest. Γιατί είναι Nottingham Forest, εκτελεί ο Gibbs White επικίνδυνα. Ντόνελι, δεν διώχνουμε. Μαέντα τώρα θα προλάβει, ναι, θα προλάβει. Για το Χέρστ, Χέρστ δεν θα μα δώσει την ευκαιρία λογικά, γιατί όχι. 1-1, μην μου πεις ότι έχουμε cup replay, ρε φίλε, θα αντέξω. Οκ, okay, ευτυχώς δεν υπάρχει cup replay. Πάμε σε παράταση. Πάμε να το τελειώσουμε, ρε φίλε, δεν θέλω να κρυθεί στα πέναλτι. Νέλσον θέλει να δει αν μπορεί να το πάρει πάνω του. Και θα πάρει και ένα φάουλ εδώ. Σε πολύ καλό σημείο το ζητήσαμε. Άσχημο το tackling του Μιλένκοβιτ, σίγουρα, και για μένα είναι κάρτα. Δεν θα δώσει τίποτα ο διαιτητής. Κακή απόφαση. Είναι φάουλ σε εξαιρετικό σημείο πάντως για τον James Ward-Prowse. Για να δούμε. Αν υπάρχει μια στιγμή για τον James Ward-Prowse να σκοράρει αποστημένο, είναι αυτή. Είναι η τέλεια ευκαιρία. James Ward-Prowse, ετοιμάζεται. Εκτελεί στο τείχος, δεν το πιστεύω. Δεν έβαλε όσο ύψος έπρεπε. Ούλφεν δεν περιμένει. Για τον James Ward-Prowse. Ward-Prowse εκεί που περιμένει ο Giles. Τον είδε. Giles πίσω για τον O'Brien. O'Brien με μία στον Tyson Maeda. Maeda ξέρει την πίεση. Μπαίνει στην περιοχή και κρατάει την μπάλα. Ζητάει ο Ρις Νέλσον που περιμένει εκεί πίσω. Θα τον δει ο Μαέντα. Ρις Νέλσον περνάει τον Καλένο και πάει στα άκρα. Έχει τον Ολέινα πάνω του. Θα πατήσει την μπάλα. Ρις Νέλσον μπαίνει στην περιοχή. Συνεχίζει την επέλασή του. Ρις Νέλσον, πολύ καλή προσπάθεια. Θα εκτελέσει. Η μπάλα με κόντρα μπαίνει μέσα. Μαγεία του Ρις Νέλσον. Μπορεί να χαλάει τη συνολική ομορφιά αυτού του γκολ. Ότι κόντρα έργα να καταλήξει τα δίχτυα. Αλλά είναι μια ζωγραφιά. Μια ατομική προσπάθεια του δικού μας Μέση, όπως έχω πει αρκετές φορές, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ στο gameplay, μην υπερβάλλουμε και τέτοια, τον Λιονέλ Μέση. Ο βραχής όμως, επιθετικό χαφό, extreme της Ipswich, τα κάνει όλα, παίρνει τη φάση πάνω του, κάνει και ένα σουτ, δεν ξέρουμε αν θα πήγαινε μέσα. Πάντως η μπάλα κοντράρει στο Μιλένκοβιτς, μπερδεύει τελείως τον τέρνερ που είχε αρχίσει ήδη να πέφτει προς τα αριστερά. Είναι στα δίχτυα, ο Πότερ. Γεμίζει για τον Τιάγκο Τομάς που βάζει την μπάλα κάτω. Τιάγκο Τομάς από καλή γωνία δοκιμάζει το σούτ, το δοκάρι. Είναι αυτό που κόβει την πορεία της μπάλας. Τζάιλς ανακτά όμως για τον Πότερ. Λουίς Πότερ με χώρο το σούτ, οι κόντρες. Και νομίζω θα είναι το κόρνερ εδώ. Όχι, προλαβαίνει ο Νίκο Βίλιαμς. Gibbs White πέρασε. Ο Γούλφεντεν είναι τις μάχες του, κράτησε πίσω στο Μούριτς. Μούριτς με μία τέλος. Ipswich θα πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Σε ένα βαρύ, δύσκολο μάτς. Και όμως το καταφέρνει. 1-2 με το καθοριστικό γκολ του Ρις Νέλσον να κάνει διαφορά στην παράταση. Λοιπόν, μετά από αυτό το πολύ επεισοδιακό παιχνίδι και την πολύ δύσκολη πρόκριση, επιστρέφουμε στις μεταγραφές. Όπου ο Λίβ Ντέβις έχει φέρει πρόταση, εντάξει, δεν το κάνουμε καν entertain, εννοείται ότι γελάμε με αυτό. Ενώ και ο Walton φαίνεται να αρχίσει σιγά σιγά να βρίσκει ομάδες, έχει συμφωνήσει με τη Φορτούνα Σιντάρτ, όχι ο ίδιος. Τα έχουν ψηλοβρεί τέλος πάντων, για να πάει εκεί ως ελεύθερος. Ενώ παράλληλα ολοκληρώνεται και ένας ακόμα δανεισμός μετά το Μαγκάρι, δεύτερο θεματοφύλακα από τις ακαδημίες μας, επίσης γίγαντας, ο Σιάν Κέλι, ο Ιρλανδός, πηγαίνει στην Cheltenham. Να τους λοιπόν εδώ μαζί με τον Μαγκάρι. 10 overall πάνω βέβαια ο Τζακ Μαγκάρι που συνεχίζει να εξελίσσεται. Και εδώ έχουμε το Σιάν Κέλι. Επιστρέφουμε βέβαια εμείς στο κεφάλαιο Λένον Μίλλερ. Θέλουμε να φέρουμε όπως είπαμε και έναν παίκτη. Ο Μίλλερ δεν τα έχει βρει. Θέλει 22 χιλιάρικα. Μπορούμε να το κάνουμε accept εδώ μεταξύ. Το οποίο σημαίνει ότι τα έχουμε. Accept. Όχι, we can't allow. Πρέπει να διαπραγματευτούμε. Πρέπει να διαπραγματευτούμε. Δεν έχουμε αυτά τα λεφτά. Για να δούμε. Πάμε πάλι. Ήλπιζα ότι με τον δανεισμό του Κέλι κάτι λίγο παραπάνω θα είχαμε. Δεν είμαι σίγουρος τώρα. 29. Θέλει 22 καθαρά, counter. Εμείς μπορούμε να πάμε. Είμαστε, κοιτάξτε πόσο λίγο είμαστε, πόσο κοντά είμαστε. Το πιστεύω, ρε φίλε, μου κάνεις φλάκα. 20.461 ευρώ. Θέλει 22, όχι, δε. Θέλει 22, ρε φίλε. 20.310. Ρε, δέξου το, ρε φίλε. 20.310. 22, θα σιγά τη διαφορά. Ναι, τι, συμφώνησε. Ρε, ήμουν να σα κάνω ένα τελευταίο και α το κλείσω, ξέρω εγώ. Και... Okay, του έχω προσφέρει, ξέρω εγώ, 20 και 10. Συμφώνησε σε πόσο, σε. 20.000 και ένα 20 signing bonus. Δεν ξέρω πώς. Μάλλον το ήθελε και ο ίδιος, το θέλανε και οι δύο πλευρές πάρα πολύ. Έχουμε μείνει με ακριβώς 0 budget στα πάντα. Αλλά τουλάχιστον φέραμε έναν παίχτη που ήθελα πάρα πολύ. Λέναν Μίλλερ. Ελπίζω να το άξιζε, ρε φίλε, όλο αυτό που έγινε για part 2. Καλώς όρισε στην Ipswich. Λοιπόν, μεταφή 24 εκατομμύρια. Η Fulham παίρνει ένα πάρα πολύ γενναίο. Πάρα πολύ γενναίο signing bonus. Έχουμε 6, ξέρω θα μπορούσαμε να πάρουμε για φθηνότερα. Και ο μισθός του είναι γραμμένος στους 21.000, άρα παίρνει κάτι παραπάνω από 20. Ναι, Λέναν Μίλλερ. Καλώς όρισες. Ξέρουμε ότι δεν μας πάει καθόλου να τελειώσουμε το επεισόδιο χωρίς νίκες στο πρωτάθλημα. Οπότε πάμε στην έδρα της τελευταίας Sheffield United. Πάμε στο Bramall Lane για να πάρουμε την νίκη. Μπορεί να μην έπαιζα καν αυτό το match. Δεν ξέρω αν θα μου βγει στο timeline του επεισοδίου. Αλλά δεν μπορώ να κλείσω χωρίς νίκη. Είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση στο πρωτάθλημα και μπορεί να έχουμε το high της πρόκρισης. Αλλά πρέπει να πάρουμε ένα τρίποντο οπωσδήποτε. Ο Miller είναι στην αποστολή κανονικότατα. Παρότι ήρθε, ξέρω εγώ, δύο μέρες πριν. Τον έχουμε κανονικότητα μέσα. Θα είναι στον πάγκο. Μπορεί και να παίξει. Αυτή είναι η εντεκάδα μας. Πάμε να παίξουμε με τη Sheffield να πάρουμε επιτέλους την πρώτη νίκη. Στο σημερινό επεισόδιο. Σάντος, ωραία μπαλιά για το Χάτσον. Χάτσον παίζει με μία στον Ιωαννίδη και ο Ιωαννίδης τώρα βγάλει το Χάτσον στο χώρο και το κάνει. Ο Μάρι Χάτσον έχει δύσκολο παίχτη πάνω τον Αχμεντόζης. Ο Χάτσον το ξέρει και πατάει για τον Ιωαννίδη. Πάρα πολύ καλή ενέργεια. Φώτσε ο Ιωαννίδης με χώρο, θα σουτάρει από εκεί. Ο Γκρίπιτς το έβγαλε. Ο Ντέλαπ δεν μπορεί όμως να χάσει το rebound. Ipswich ανοίξει το σκορ στο 10 λεπτό. Η αρχή που περιμέναμε. Πάρε βάλε ουσιαστικά μετά το rebound δεν μπορούσε να το χάσει ο Ντέλαπ. Αν και του φύγε λίγο. Ήταν δυνατή η επέμβαση του Γκρίπιτς. Την πέταξε την μπάλα με δύναμη.
Και λίγο πριν συμπλήρωση 11 ολόκληρων λεπτών ο Λίαμ Ντελάπ ανοίγει το σκορ. Να το ο Ιωαννίδη στο τοκί μα από εκεί δεν του βγήκε. Και να το πω παρά λίγο να χαθεί αυτή η πολύ μεγάλη στιγμή. Βέβαια, όλο το γκολ σχεδόν είναι το πολύ καλό 1-2 που έβεξε ο Ιωαννίδη με το Χάτσον. Στη συνέχεια ο Ντελάπ βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο και τελείωσε την προσπάθεια των δυο του. Έχει φύγει στην πλάτη ο Μάρι Χάτσον. Πολύ καλή προσπάθεια. Τον προλαβαίνει ο Μπορούς. Δεν θα είναι εύκολο ο αντίπαλο. Ούτε τον Μπορούς το έχουμε δώσει. Γενικά ο Χάτσον έχει δουλειά να κάνει. Αλλά εκτέθε πώ κράτησε τώρα την κατοχή για τον Νέλσον. Νέλσον το κοντρόλ θα πιάσει και το σούτ από εκεί. Ο Νέλσον ο Γκρίβιτς το έβγαλε. Για να δούμε αν θα πάρει ακόμα ένα rebound τον Ντέλα. Όχι. Έχει τον Τζόλι ο οποίο διώχνει. Καλή αλλαγή παιχνιδιού. Δεν έχει έρθει να παραδοθεί. Σίγουρα. Και να τώρα με τον Μπρούστερ που έχει ευκαιρία. Μπρούστερ το σούτ 1-1. Ωραίο ανοιχτό ποδόσφαιρο από την Σέφιλντ. Και καλό τελείωμα και από τον Μπρούστερ. Ιωαννίδης γεμίζει. Δεν γεμίζει βασικά. Σηκώνει όμως για τον Χάτσον. Ένα λεπτό μια τελευταία στιγμή. Κλέβει ο Αχμεντότης. Πάμε σε αποδυτήρια με το 1-1. Ιωαννίδης πετάει ωραία για τον Χάτσον. Χάτσον μια σέντρα για τον Ντέλα που θέλει να πάει με το σώμα. Διώχνει ο Ντουέ. Χιούμ κλέβει σε καλό σημείο. Για να βρει τον Χάτσον. Χάτσον δυσκολεύεται με τον Αχμεντότης πάνω του. Θα πάρει τις κόντρες. Χάτσον εκτέλεση δοκάρι. Ούτε τώρα. Ντέιβις λάθος ενέργεια αλλά ευτυχώς εκείνο ο Γουρτ Πράους για τον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης θέλει να σηκώσει, πήρε και αυτό στις κόντρες. Ιωαννίδης πάρε βάλε, Ντέλαπ τέλειωσε το αγόρι μου, ναι! 2-1. Λίαμ Ντέλαπ βρίσκει το δεύτερο του γκολ. Τα καταφέρνει η Ipswich να βγει μπροστά. Δεν θα φαίνονταν τόσο δύσκολο. Δεν ήταν θεωρητικά τόσο δύσκολο. Δεν θα φαίνονταν τόσο δύσκολο, μα δεν είχε βρει τον γκολ η Σέφιλντ, αλλά αυτά είναι τα προφανή. Ο Ιωαννίδης σηκώνει έξυπνα, παίρνει όλες τις κόντρες. Δίνει στον Ντέλαπ, ο οποίος δεν είχε εύκολη δουλειά. Ήταν μια δυνατή πάσα, ψηλή και ο Ντέλαπ πήγε με first time. Είναι καλό, είναι πολύ καλό τελείωμα και δύσκολο. Και το βγαίνει τον Γκρίμπιτ στον άποδο πόδι. 2-1. Και μετά περνάμε σε τριπλή αλλαγή. Μετά τον γκολ βγαίνει ο Χάτσον. Μπαίνει ο Λούις Πότερ. Ενώ έχουμε και την είσοδο του Μίλλερ. Νάτος λοιπόν, η κάμερα πέφτει πάνω του στον Λέναν Μίλλερ. Ποιος θα κάνει τον τεμπούτο του. Όχι στο σπίτι του. Μακριά από το Portman Road. Αλλά μπαίνει σήμερα. Δεν έχει λόγο. Μας περιμένει. Ξέρει πολύ καλά τι θέλει. Μίλλερ όμως τώρα θα βρει τον Ντέλαπ. Ντέλαπ στον Ιωαννίδη. Ιωαννίδης βρίσκει τον Πότερ. Ένα λεπτό. Πότερ. Ντέλαπ. Ντέλαπ για Σμόντιξ. Σμόντιξ το σουτ. Σμόντιξ το τελείωσε το match. 3-1. Αλλαγή στη θέση του Νέλσον. Και βρίσκει δίχτυα. Δεν ξέρω αν είναι το πρώτο του γκολ φέτος. Αλλά ο Σμόντιξ σκοράρει. Ένα πάρα πολύ ωραίο τελείωμα. Το πανηγυρίζουν πάρα πολλοί παίκτες. Ήψουν που το είχαν ανάγκη. Θέλανε και αυτό το 3-1. Δεν αρκούσε αυτό το 2-1. Θέλανε μια πιο καθαρή νίκη. Την βρήκανε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τρίποντο ψυχολογίας. Γιατί ουσιαστικά τώρα είναι που ξεκινάμε το run. Πρέπει να πάρουμε αυτά τα match. Πρέπει να μην πετάξουμε άλλο πόντους. Για να δούμε την 7η θέση να γίνει πραγματικότητα. Σμόντιξ, πολύ καλό τελείωμα. 3-1. Και προφανώς αυτό είναι το match. Η Ipswich τα κατάφερε. Νίκησε 3-1. Θα μπορούσε παραπάνω, αλλά θα μπορούσε και να έχει φέρει και ισοπαλία. Οπότε κρατάμε το θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε ξανά πίσω στα τρίποτα και ας ήταν λίγο δεδομένο ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το match. Και συνεχίζουμε. Η Ipswich θα κλείσει σημερινό επεισόδιο πολύ χαμηλότερα από ότι το ξεκίνησε. Στη 10η θέση μετά από 2 ήττες και 1 νίκη στο πρωτάθλημα. Η Ipswich έχει πλέον 28 βαθμούς, έχοντας 9 ήττες και 8 νίκες. Περισσότερες λοιπόν ήττες από νίκες, το οποίο ποτέ δεν είναι καλό. Βέβαια υπάρχουν θετικά σε όλο αυτό και το θετικό το πρώτο είναι ότι η 7η θέση είναι 3 πόντους μακριά. Οπότε είναι λίγο πλασματική αυτή η τεράστια διαφορά. Η 11η θέση είναι στην ισοβαθμία, η 10η θέση είναι στο 1 πόντο, ενώ η 1η United είναι μόλις στους 2. Άρα όλα γίνονται. Δεν θα είναι τα πράγματα εύκολα γιατί με το καλημέρα έχουμε Arsenal. 2 συνεχόμενα επεισόδια θα ξεκινήσουμε απέναντι στην Arsenal. Είμαστε μόλις στα μέσα του Γενάρη, αλλά εγώ νιώθω λες και ο μήνας έχει τελειώσει ήδη. Γιατί έχω δώσει σε πολλά για αυτή τη μεταγραφή του Λέναν Μίλλερ. Είμαι πολύ χαρούμενος που τον πήρα από τη Fulham. Και δεν ήταν εύκολη μεταγραφή γιατί ο Μίλλερ, ναι, μεν θέλει να έρθει στην Ipswich, ναι, μεν το project είναι πιο exciting, ναι, μεν είμαστε μια καλύτερη ομάδα από την Fulham. Τερματίσαμε πάνω τους πέρυσι και το project μας φαίνεται ότι πάει για πιο μεγάλα πράγματα από ότι αυτό της Fulham αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, ο Μίλλερ είχε πάρει πρόσφατα τη μεταγραφή, ζει στο Λονδίνο. Τον πείσαμε όμως ότι εμείς είμαστε το καλύτερο project. 4 εκατομμύρια και ένα τεράστιο bonus στην Fulham για τον αφήσει να φύγει λίγο αφού τον απέκτησε και εμείς απ' την άλλη τον παλέψαμε και καταφέραμε να τον πείσουμε στα 21 χιλιάρικα. Και ναι, είναι μια μεταγραφή η οποία θα συζητηθεί σίγουρα. Είναι μια μεταγραφή που ίσως η Σκωτία ήδη συζητιέται για το αν έκανε καλά ο Μίλλερ που άφησε το project τη Fulham για το project τη Ipswich. Εγώ πιστεύω ότι έκανε καλά, γι' αυτό και τον έφερα. Αλλά ναι, επειδή έχουμε δώσει ενέργεια στην μεταγραφή, νιώθω ότι λες έχουν τελειώσει οι μεταγραφές. Δεν πειράζει, στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τις μεταγραφές των άλλων. Θα έχουμε λίγο πιο πολύ χρόνο να κοιτάξουμε τι κάνουν οι άλλες ομάδες, γιατί η δικιά μας έχει μόνο αγωνιστικά. Θα είναι δύσκολο επεισόδιο. Arsenal, West Ham ήδη τα πρώτα παιχνίδια που βλέπω εδώ μπροστά και έχουμε κάτι άλλο με στον Γενάρη. Έχουμε Manchester United, οπότε ξεκινάμε με Arsenal, West Ham, Manchester United. Αν καταφέρουμε και βγούμε αλόβητοι από αυτή την τριπλέτα, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και πίσω το Manchester United μπορεί να είναι και ντέρμπι 7η θέση. Οπότε για να δούμε πώς θα πάει. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά θα πιστεύω ότι τώρα που δεν έχουμε μεταγραφές και που έχουμε βρει ένα ρυθμό, ίσως επιτέλους βγούμε από αυτή την κρίση που κρατάει κοντά 3 επεισόδια τώρα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο μας να είστε καλά. Πάστε like και subscribe, δώστε όλη την καλή συνέργεια για να πάμε όσο πιο δυναμικά γίνεται να καταφέρουμε να πιάσουμε την 7η θέση. Και ναι, όπως πάντα, τι άλλο. Γεια σας.